τα καλοριφέρ και σβήνουν τα φώτα στο παγνί με επιχείρημα την εξοικονόμηση ενέργειας. Μετά την κοινοποίηση της απόφασης ήρθαν και οι έντονες αντιδράσεις, καθώς σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων προκύπτει ο κίνδυνος το χειμώνα να ξεπαγιάσουν ασθενείς. Θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτη η απόφαση της διοίκησης να κλείνει τα καλοριφέρ από το 8 η ώρα το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα και να επιβάλλει συσκότηση σε διαδρόμους σε θαλάμους στο νοσοκομείο. Μια εξοικονόμηση ενέργειας σε μικρή κλίμακα, ενδεχομένω από κάποιο φωτισμό, σε κάποιου χώρου κλπ. Αυτό είναι κατανοητό και εν πάση περιπτώσει το εφαρμόζουμε και πολλά χρόνια ω εργαζόμενοι. Δεν μπορούμε όμω στι δομέ τη δημόσια υγεία να πούμε ότι δεν έχουμε κλιματισμό ή ότι έχουμε συσκότηση. Το έγγραφο που άναψε φωτιέ με ημερομηνία 31 του 2022 φέρει την υπογραφή του δίκητη και κοινοποιείται σε υπηρεσίε του νοσοκομείου. Όπω αναφέρεται. Τα καλοριφέρ των κλινικών το χειμώνα θα παραμένουν κλειστά από τι 8 το πρωί έως τι 6 το απόγευμα, εκτό ιδιαίτερων περιπτώσεων. Με του εργαζόμενου όμω να ξεκαθαρίζουν ότι ασθενεί που ανήκουν σε ευάλωτε ομάδε Κάθε άλλο παρά με ευαισθησία αντιμετωπίζονται. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε πόσε ευάλωτε ευάλω ομάδε υπάρχουν, οι χειρουργημένοι ασθενεί, τα παιδιά, οι ογκολογικοί ασθενεί, όλε δεν, δεν οι ηλικιωμένοι, οι περίληκε που στι παθολογικέ κλινικέ είναι μεγάλο ο αριθμό του. Ε, νομίζω ότι είναι απόλυτα κατανοητό ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα υποφέρουν μαζί με τον προσωπικό. Εμβρόντιτοι έμαθαν ασθενεί και οι συνοδοί του για την απόφαση, καθώ όπω λένε η εξοικονόμηση ενέργεια είναι μεν θεμητή, αλλά δεν θα πρέπει να γίνει στις πλάτε των πιο αδύναμων ανθρώπων, τη στιγμή μάλιστα που η υγεία του δοκιμάζεται. Στο νοσοκομείο, σα πει ότι το κάνουνε. δεν λίγο. Ε, δεν είναι σωστό, τόση στο κόσμου που μπαίνουν βγαίνει, πρέπει να είναι όλη την ημέρα και α είναι σε πιο χαμηλή θερμοκρασία. Έχουμε μωρά παιδιά 7 μηνών, παιδιά στο κρύο. Να κάτσουν πρώτα αυτοί στο κρύο και μετά να το σερβίρουν σε εμά. Μπροστά στην απειλή τη εκτεταμένη ενεργειακή κρίση, οι οδηγίε προβλέπουν σύμφωνα με το σωματείο συσκότηση σε κάποιου χώρου του νοσοκομείου. Συγκεκριμένα, όπω αναφέρεται στο έγγραφο, ζητείτε απενεργοποίηση του φωτισμού στα μπαλκόνια όλων των κτηρίων, δωμάτια κλινικών. Απενεργοποίηση του φωτισμού σε όλου του εσωτερικού διαδρόμου, στι κλινικέ και στα γραφεία, όταν και όπου αυτό είναι εφικτό. Δεν μπορεί από τη μία να γίνονται ασκήσει για ασφαλή νοσοκομείο και ασφαλή νοσοκομείο αποτυχών πτώσης πτώσει ασθενών και την ίδια ώρα να πουντιάζουν οι ασθενεί και να κινδυνεύουν να νοσούν από άλλου είδου ασθένειε και να υπάρχει κίνδυνο πτώση εξαιτία και τη μειωμένη φωτεινότητα που η ίδια η διοίκηση θα επιβάλλει με τέτοιου είδου απαράδεκτε αποφάσει. Το προσωπικό ασφαλεία θα επιφορτιστεί με του ελέγχου για την τήρηση τη απόφαση, ενώ σε λεπτή θέση θα βρεθούν τα πρόσωπα που θα αποφασίζουν πότε και σε ποιου χώρου θα προκύπτει έκτακτη ανάγκη ώστε κάτι εξαίρεση να ανάψουν τα καλόριφερ, αφού η απόφαση αφορά το μεγαλύτερο νοσηλευτικό ιδρύμα της Κρήτης με κλινικές που διαρκώς φουλάρουν.